Δημήτρη Μυθιανέ, πώς αισθάνεσαι που επιστρέφεις εδώ στο Ρέθυμνο, στην Πράσινη Ακαδημία, στο πρώτο σου ποδοσφαιρικό σπίτι? Είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί βλέπω η δουλειά που γίνεται, που γινόταν παλιά, συνεχίζεται ακόμα. Και εύχομαι τα παιδιά να ανέβουν σιγά σιγά, να ανεβαίνουν πιο πολλά στην Παιανία. Όπως το τουρνουά που διοργανώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο εδώ, στο Πάρκο Αθλητισμού του Κώσταν Ιφαντάκη, πόσο πολύ πιστεύεις ότι βοηθούν αυτά τα τουρνουά τα μικρά παιδιά να προχωρήσουν στο ποδόσφαιρο? Είναι πολύ σημαντικό, γιατί από νωρίς μαθαίνουν πώς είναι το επίπεδο και έτσι μπορούν να δουλεύουν σκληρότερα στις προπονήσεις. Αγωνίζεσαι στην Παιανία τα τρία τελευταία χρόνια και πιο συγκεκριμένα τώρα τελευταία είσαι στην Άντερ 17, έτσι. Πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα από ό,τι εδώ? Εκεί είναι τελείως διαφορετικό το επίπεδο, είναι πολύ πιο δυνατές προπονήσεις, γενικά είναι πολύ πιο ανεβασμένο. Δεν έχει καμία σχέση. Τι είναι αυτό, νομίζεις, που ξεχωρίζει στην Παιανία και στον Παναθηναϊκό από τις υπόλοιπες ομάδες? Δουλεύουν σωστά. Στους προπονήσεις δίνουν πιο πολύ έμφαση στα παιδιά και γενικά είναι πολύ καλύτερη δουλειά. Μπορείς να κάνεις έτσι μια μικρή πρόβλεψη για το δικό σου μέλλον? Δεν ξέρω, νωρίς ακόμα.